Γεια χαρά σε όλες και όλους. Άλλο ένα podcast αρισπή εδώ από το φύλαθλο προς το φύλαθλο με σχόλια για τη μεταγραφή του Φραν Ναβάρο στον Ολυμπιακό. Καταρχάς, να καλωσορίσω όσες και όσους ακούτε για πρώτη φορά. Εδώ είμαστε εκπομπή φιλάθλων και όχι δημοσιογράφων. Δηλαδή, λέμε τα πράγματα ευθέω με το όνομά του. Μόνο αλήθειε, διότι αγαπάμε την ομάδα μα τον Ολυμπιακό. Γι' αυτό λοιπόν και δεν κρύβουμε τίποτα, δεν καλύπτουμε κανέναν, δεν τα παίρνουμε από κανέναν. Αφιλοκαιρό διεξάγεται εκπομπή, καθημερινό. Και απλά ανταλλάσσουμε απόψει. Κριτικάρουμε, σχολιάζουμε, αναλύουμε. Χωρί και όλα αστοξικότητα δηλαδή το να βρίζουμε, το να χαρακτηρίζουμε, το να προσβάλλουμε όταν διαφωνούμε και φυσικά χωρί να βρίζουμε τρίτου. Διότι όλα αυτά πίσω από μια οθόνη είναι άνανδρα. Άρα λοιπόν δεν περνάνε εδώ. Και σε αυτό δεν υπάρχει εξαίρεση. Εξάλλου οφείλουμε να σεβόμαστε και τους κανόνες εδώ της πλατφόρμας, η οποία πλατφόρμα και μας φιλοξενεί. Ξεκάθαρα και όλα αυτά που λες τα γνωρίζουν πολύ καλά όσες και όσοι ακούνανε λοιπόν, τους χαιρετίζω, είτε βρίσκονται εντό είτε εκτός Ελλάδος, ακόμη και από καράβια, Ελληνίδες, Έλληνες και εμεί, Ολυμπιακοί και εμεί, είτε σχολιάζουν εδώ πολιτισμένα και έτσι συνεισφέρουν στο να γίνεται διαδραστική η φάση της εκπομπής είτε όχι, πραγματικά τους εκτιμώ εξίσου και εδώ από το δεύτερο κανάλι RSP, αλλά και από το πρώτο, του οποίου ο σύνδεσμο βρίσκεται ακριβώ από κάτω στην περιγραφή, αλλά και ακόμη πιο κάτω σε δικό μου σχόλιο καρφιτσωμένο. Εκεί φυσικά οι εκπομπέ είναι ακόμη πιο αναλυτικέ. Ακόμη πιο μεγάλη διάρκεια. Έτσι, για πάμε τώρα εδώ να σταθούμε στον ε, Φραν Ναβάρο, τον ποδοσφαιριστή τον οποίο αποκτήσαμε, και επίσημα λοιπόν. Καλό ρίζικο να είναι, καλή επιτυχία να έχει με την ομάδα μα, με πολλά γκολ, με την κατάκτηση του πρωταθλήματο φέτο, το κύπελο και τρομερή πορεία στην Ευρώπη. Και πώς αποκτήθηκε? Με 250 χιλάρικα ενίκιο, ο ολυμπιακός, για αυτούς τους μήνες, έως και το Μάιο. Δανικός δηλαδή, με οψιόν αγοράς. Στα 7,5 εκατομμύρια ευρώ, τι γίνεται όμως. Δεν είναι υποχρεωτική, το τονίζω. Όπερ σημαίνει ότι ο Ολυμπιακό κάλλιστα, εφόσον δείχνει παξίλο ξύλο ότι δεν του κάνει ο παίχτη, ότι δεν αξίζει τόσα, πολύ απλά τον στέλνει από εκεί που ήρθε. Αλλιώ, εφόσον μα κάνει και μα πετάξει τα μάτια έξω, μακάρι δηλαδή, Τότε θα είναι μάγκα ο Μαρινάκη εφόσον τα σκάσει τα 7,5 και τον αποκτήσει, τον αγοράσει με κανονική μεταγραφή να τον έχουμε για του χρόνου και του παραχρόνου και ούτω καθεξή. Τώρα όμω γενικά θα αναρωτηθούμε εμεί ω φίλε και φίλοι του Ολυμπιακού θα θέλαμε κάτι καλύτερο γενικά. Η απάντηση φυσικά και είναι ναι. Αυτό ισχύει πάντοτε. Τι να κάνουμε. Εμεί έχουμε υψηλέ ευλέψει, υψηλού στόχου, υψηλέ προσδοκίε όσον αφορά τον Ολυμπιακό μα. Από την άλλη, ποτέ δεν ξέρει τι γίνεται, κάποιε φορέ ένα παίκτη έρχεται ο οποίο είναι άγνωστο και σου βγαίνει. Και θα πει κανεί τώρα έβαζε πολλά γκολ στην Πορτογαλία με τη Ζιλβιθέντε, βεβαίω όταν έπαιζε εκεί τα πέταγε. Έλα όμω που στα δύσκολα με την Πόρτο τίποτα, άφαντο. Τεταρτοπέμπτο εκεί, έτσι, στην ιεραρχία των επιθετικών. Που κάποτε εμεί την Πόρτο την είχαμε πελάτησα για πλάκα, την κοντράραμε. Και τι αγοράζαμε και παίκτε. Να, Ζλατκο Ζάχοβιτ, θυμάσαι. Α, μπράβο. Ο Μίλου παλιά, επικόκαλη. Την κοντράραμε, την κερδίζαμε. Μα κέρδισε και αυτή. Ισοπαλίε, ξέρω εγώ, εκτό έδρα στην Πορτογαλία. Κουλουράκια. Πλάθαμε με τα δύο μα τα χεράκια. Τέτοια πράγματα. Και τώρα αποκτήσαμε ένα παίκτη ο οποίο δεν μπόρεσε, δεν κατάφερε να βρει θέση στην Πόρτο. Ξαναλέω. Όμω από την άλλη μπορεί να μα βγει, ξαναλέω. Δεν το ξέρουμε αυτό. Να το δούμε το παιδί, να το κρίνουμε από ό,τι λένε έχει καλό τελείωμα. Ταχυδυναμικό είναι. Με ύψο 79. Σε καλή ηλικία. Η δανική θα έλεγα είναι 25 ετών. Και πρώην διεθνή με την εθνική κάτω των 20 της Ισπανία, τη χώρα του. Και με αξία τώρα στα 10 εκατομμύρια που αυτή η Πόρτο τον είχε αγοράσει από τη Ζήλβη με 7. Και τώρα σου λέει, αφού εμένα δεν μου κάνει, ξέρω εγώ, τον δίνω Ολυμπιακό δανεικό, εντάξει, τον παραχωρώ εκεί, και μετά αν βγει αυτό εκεί πέρα, και τι έγινε. Μου 7,5. Βγαίνω κατά 500 χιλιάρικα κερδισμένο και κρατάω και ένα 10% ποσοστό μεταπόληση. Πρόσεξε. Είναι και αυτό μέσα. εντάξει, ό,τι είναι, μακάρι να μα βγει, ξαναλέω. Εμεί αυτό θέλουμε. Παίζει και λίγο έξω αριστερά, παίζει και λίγο κρυφό. Γενικά δεν ο βάρη ο επιθετικό, αντιθέτω. Είναι κινητικό, εντάξει. Α πούνε και προϊόν των Ακαδημιών τη Βαλένθια η οποία Βαλένθια το καλοκαίρι του 19 τον είχε στείλει ο Ζανικός στη Λόκερεν, στο Βέλγιο. Για να ψηθεί από τη στιγμή που σε εκείνη δεν βγήκε, πάλι δηλαδή σε μεγάλη ομάδα, σε καλή ομάδα, καλό όνομα, δεν έπαιξε μπάλα. Αντιθέτω ήταν συνέχεια Βαλένθια Β. Γι' αυτό και ο Σούλα βγάλω κέρδο 2% τον αγόρασε η Ζιλβιθέντε, ξαναλέω, όπου εκεί έδειξε ότι το έχει με τον γκολ κτλ. Τα, τα καλά στοιχεία που προαναφέραμε. Είναι αυτό αρκετό, είναι επαρκέ όσον αφορά τον Ολυμπιακό, θα κάνει παπάδε εδώ πέρα όπω έκανε στη Ζίλβι Βιθέντε. Πάντω το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν πρόκειται να βρεθεί στην ίδια θέση στην οποία βρέθηκε στην Πόρτο, στον Ολυμπιακό μα, δηλαδή τι, στο να μην παίζει καθόλου. Αντιθέτω εδώ έρχεται με την προοπτική να παίζει. Μακάρι ήρθε και έγκαιρα στο τσακ, βλέπει, ίσα ίσα. Και αυτό συνέβη επειδή χτύπησε ο Λαραμπή, τραυματίστηκε. Αν δεν είχε γίνει αυτό, εγώ σου λέω δεν πρόκειται να φέρναν παίχτη τόσο γρήγορα. Πάντω μπράβο στον Πέδρο Άλβε, ο οποίο το κατάφερε έστω αυτό. Διότι σε άλλε περιπτώσει δυστυχώ απέτυχε λόγω του ότι οι προτάσει δεν ήταν καλέ, προφανώ. Προ τι ομάδε. Σε αυτό όμω πρόσεξε τώρα, δεν έχει φταίξιμο ο Πέδρο Άλβε, αλλά ποιο, τα αφεντικό του. Α, μπράβο, Εκείνο του λέει μέχρι τόσα. Εκείνο διαθέτει τα φράγκα. Εντάξει. Να μιλήσουμε όμω και με αριθμού. Όσον αφορά το Φραναβάρο, να μιλήσουμε. Στη Βαλένθια, στη Β' ομάδα εκεί. Σε 97 παιχνίδια, 27 απαλάκια, 27 γκολ. Και 5 assists μοίρασε. Μετά στη Σίλβι σε 78 συμμετοχέ, 37 γκολ και 3 assists. Και για φέτο, στην Πόρτο έπαιξε 10 φορές, Σε 10 παιχνίδια. Και πέταξε και ένα γκολάκι. Με τα ρεμεί μπροστά του ειδικά και Ευανίλσον, ε, ο Ιρανό και ο Βραζιλιάνο αντίστοιχα, και πολλέ ήταν οι συμμετοχέ του, πίστεψέ με. Ε, ναι, είναι καλή αυτή η δύο, ειδικά ο Ιρανό είναι άλλο πράγμα. Εν πάση περιπτώσει, να του ξαναευχηθώ καλή επιτυχία, να έχει υγεία, να προσφέρει, να πετάει πολλά γκολ, ώστε να πετύχουμε του στόχου μα. Και εμεί καλά να είμαστε, εδώ θα είμαστε, θα τα λέμε τα θετικά, τα αρνητικά, τα πάντα. Δεν αφήνουμε τίποτα να πέσει κάτω ω ε, φίλε και φίλοι του Ολυμπιακού, έτσι. Αυτό εννοείται. Λοιπόν, αυτά για την ώρα. Τα υπόλοιπα κλασικά αύριο. Αν και εφόσον σα άρεσε αυτή η φάση που γίνεται εδώ στο κανάλι, είτε με τα σχόλια, αυτά εδώ, τα αθλητικά, που είναι όσο αντικειμενικά και αμερόληπτα γίνεται, άλλη μια άποψη από έναν απλό φιλαθλό σαν και σένα, είτε τρομακτικέ ιστορίε που έχουν μυστήριο και ενδιαφέρον, τι αφηγούμε, είτε μουσική αυθόρμητη χήμα, χωρί πρόβε, χωρί προετοιμασίε. Προσοχή όμω, διότι είναι αυστηρό ακατάλληλα για γυναικόπαιδα και παράξενου. Επίση, εδώ στο κανάλι υπάρχει και η αστρονομία, που ω επιστήμη θεωρώ ότι είναι εκπληκτική και μα συντριγκάρει όλε και όλου λίγο πολύ. Εμένα προσωπικά προφανώ πολύ. Άρα, μπορείτε κι εσεί φυσικά να κάνετε εγγραφή, like, σχόλιο, κοινοποίηση, αλλά και το καμπανάκι μην ξεχάσετε να πατήσετε. Εφόσον με το καλό κάνετε την εγγραφή, έτσι ώστε να λαμβάνετε ειδοποιήσει για όσα θα στη συνέχεια πάντα φρέσκο υλικό, καθημερινό και αφιλοκερδό. Ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ εκ των προτέρων, το εκτιμώ και σα χαιρετώ. Ζήτω Ολυμπιακό!